Λευκάδα, είμαστε στην πόλη της Λευκάδας. Πολύ γραφικά. Τον Ιδρύ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Ωνάση. Φτάσαμε, είμαστε στον Άγιο Νικήτα. Οι καταράκτες είναι πίσω, αλλά τώρα δεν έχουν νερό γιατί δεν έβρεξε. Ένα μπάνιο στο Πόρτο Κασίκη. Για πες και εσύ Μιχάλη. Ούτε και εμείς ταιριάζουμε καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνουμε μαζί δουλειά. Και έχουμε βρεθεί στην Κεφαλονιά. Έχουμε έρθει η Θάκη. Έχουμε έρθει στις πηγές του Αχέροντα. Δεν το πιστεύω. Τώρα αυτοκτόνησε, τη γύρισε η Γόβα, δεν ξέρουμε. Όχι πολύ μεγάλο, λένε μισή ώρα περπάτημα. Πολλά φιλιά. Σπαϊμιώτες και σπαϊμιώτισες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας. Όπως έχετε καταλάβει, πηγαίνουμε στη Λευκάδα. Αλλά για να πάμε στη Λευκάδα θα κάνουμε μερικές στάσεις. Ερχόμενοι από Εγουμενίτσα που ήμασταν πριν στους Παξούς. Φαντάζομαι έχετε δει τα βίντεο τα προηγούμενα. Είναι παραθαλάσσιο μέρος της Ηπείρου να πούμε. Είναι πολύ κοντά στην Πάργα. Μετά την Κέρκυρα και τους Παξούς, ένα ακόμη νησί του Ιωνίου Πελάγους έμελε να επισκεφθούμε, τη Λευκάδα. Αφήνοντας την Ηγουμενίτσα, το λιμάνι που εξυπηρετεί Κέρκυρα και Παξούς, κατευθυνθήκαμε νότια, κατά μήκους της παραλιακής γραμμής της Ηπείρου, διασχίζοντας τους νομούς Θεσπρωτείας και Πρέβεζας. Ωστόσο, σε αυτή τη διαδρομή, πολλά αξιοθέατα μας αποσπούσαν από το να πάμε κατευθείαν στον προορισμό μας. Μία ακόμα στάση στο ταξίδι μας για τη Λευκάδα, έχουμε έρθει στις πηγές του Αχέροντα. Είναι λίγο δυσίωνο το location, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζουμε να το χαρείτε και αυτό. Βλέπετε κόσμο, πάμε κοντά, πάμε. Αφήνοντας πίσω μας την πλαταριά, δεν μπορούσαμε να παραλείψουμε μία επίσκεψη στις πηγές του Αχέροντα ποταμού, κοντά στο χωριό Γλυκή Θεσπρωτείας. Ο Αχέρον ήταν ο ποταμός που διέσχιζε ο Ερμής, συνοδεύοντας τις ψυχές για να τις παραδώσει στο Χάροντα, όπως μας λέει η μυθολογία. Έλα, Μιχάλη. Είναι πολύ παγωμένο το νερό, Πάρα πολύ παγωμένο. Όχι απλώς παγωμένο. Πάγωσε το πόδι μου. Και θέλω να δείξεις μετά, ότι ενώ δεν έχει μονοπάτι, περπατάν μέσα στο νερό μέχρι μέσα, από εκεί που βγαίνει το νερό από το βουνό. Να προσθέσουμε ότι αυτή η περιοχή ανήκει στη Νατούρα, έτσι. Δεν μπορείς εδώ να κάνεις τίποτα. Εννοείται ούτε να χτίσεις, ούτε ελεύθερο κάμπινγκ, ούτε τίποτα. Μόνο επίσκεψη, μπανάκι και περπάτημα. Έλα, περάσουμε απέναντι, Μιχάλη. Ας προσπαθήσουμε. Είναι κρύο το νερό. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Παγάκι, Παγάκι. Έχω και τις μηχανές. Πώς ήταν? Τέλεια, τέλεια εμπειρία, παιδιά, να το κάνετε. Πώς είναι η οδήγηση από τον Αχέροντα? Πολύ ωραία, το τοπίο είναι εξαιρετικό.
Βλέπεις ωραίες εικόνες, καλαμποκές, πιο κάτω θα βγούμε στη θάλασσα. Τι πιο όμορφο. Στο άνοιγμα του Αμβρακικού κόλπου, στο στενό της θάλασσας που χωρίζει την Ήπειρο από τη στερεά Ελλάδα, λειτουργεί από το 2002 η υποθαλάσσια σύραγγα Πρέβεζας Ακτίου, ένα έργο που μας έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση. Η Λευκάδα είναι ένα νησί που μπορεί να πάει κανείς χωρίς να πάρει καράβι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να οδηγήσεις πάνω από μία γέφυρα. Ήρθαμε στη Λευκάδα. Θα πω ότι φτάσαμε στη Λευκάδα. Πρώτη στάση πηγαίνουμε στον Άγιο Νικήτα φυσικά, γιατί εκεί μένουμε. Περάσαμε από την πόλη. Πρώτη στάση για να δούμε το Ολιοβασίλεμα, το οποίο είναι epic. Μιχάλη. Έλα. Φτάσαμε. Φτάσαμε, είμαστε στον Άγιο Νικήτα, ένας γραφικός, πανέμορφος οικισμός. Μένουμε εδώ και βγήκαμε την πρώτη βόλτα εδώ. Στενά δρομάκια, παραλία κάτω, υπέρκες ταβέρνες, μπαράκια. Περνάμε ωραία και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να περνάμε ωραία. Φαίνεται πολύ όμορφη. Λοιπόν, καθίσαμε σε ένα ταβερνάκι στον Άγιο Νικήτα. Απολαμβάνουμε ωραίο κρασάκι. Λευκαδίτικο κρασί, ντόπιο. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Πες τι έχεις παραγγείλει. Λοιπόν, έχω πάρει σαρδέλα ψητή. Μοσχομυρίζει, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, μοσχομυρίζει. Μοσχομυρίζει. Και εσύ, Μιχάλη. Έχω πάρει δεν φαίνεται. Στιφάδο. Μοσχάρι στιφάδο, κρεμμυδάκι μελωμένο τέλεια. Είναι πολύ ωραία αυτή η ταβέρνα. Σας το είπα και πριν, οι πρώτες εντυπώσεις είναι καλές και συνεχίζουν να είναι καλές. Ταιριάζουν πολύ από τα δύο πιάτα, Δεν ταιριάζουν καθόλου, ούτε και εμείς ταιριάζουμε καθόλου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε μαζί δουλειά. Πάντως είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Η Αμμουδιά είναι ακριβώς δύο βήματα παραπέρα. Να το πούμε και αυτό. Τέλεια, είναι πολύ ωραίος ο Άγιος Νικήτας. Αν θέλετε να μείνετε κάπου ήσυχα μακριά από τη φασαρία της Λευκάδας, αυτό το μέρος, αυτό το χωριό, πώς να το πω, είναι ιδανικό. Γεια μας. Γεια μας από ένα μπαράκι με θέα τη θάλασσα. Απολαμβάνουμε ένα υπέροχο πρωινό, ένα υπέροχο πρωί στον Άγιο Νικήτα, στη Λευκάδα. Ο Άγιος Νικήτας είναι ένα πολύ γραφικό λιμανάκι, στο οποίο καταλήγει μία πλαγιά, ενό βουνού. Βλέπετε έχει και κάτι, έναν ορεινό χαρακτήρα μαζί με θαλασσινό. Λευκάδα, είμαστε στην πόλη της Λευκάδας, στην κεντρική πλατεία.
Από τότε που έχω να έρθω έχει αλλάξει πάρα πολύ η Λευκάδα. Τώρα έχει μεταφερθεί το κέντρο της προς τα πάνω, δεν είναι μόνο το λιμάνι. Και να σας πω ότι εδώ έχει δημιουργηθεί και ένας πολύ ωραίος πεζόδρομος με όλα τα μαγαζιά, θα τον δείτε και τον πεζόδρομο. Με πολλά μαγαζιά, πολλά μπαρ, πολλά εστιατόρια. Βέβαια είναι μια τουριστική περιοχή. Είναι το κέντρο της, του νησιού όπως είπαμε, οπότε είναι λογικό να έχει και αυτά όλα τα μέρη συγκεντρωμένα και πολλά πολλά καταστήματα με είδη δώρων, βλέπω, σουβενίρ και τέτοια. Ωραία! Τι είναι αυτό, Μιχάλη? Αυτό είναι σαλάμι αέρος Λευκάδας, που είναι η απόλυτη λιχουδιά που μπαίνει σε τουριτσάδες τέλειες και το τρως. Μπορεί να το βάλεις και σε ριζότα και σε μακαρόνια. Εγώ δηλαδή το βάζω όπου να είναι και σκέτο το τρώω. Αλλά μέσα σε σάλτσες είναι υπέροχο. Ωραία. Εσύ θα μας πεις. Πολύ γραφικά. Αυτό είναι το γραφικό κομμάτι της Λευκάδας. Ο πεζόδρομος, έτσι. Πεζόδρομος. Και είμαστε στο μέρος που βγαίνει προς το λιμάνι. Βλέπετε ωραία κτίρια, ωραία χρώματα, χαμηλά. Βγήκαμε στη θάλασσα, βγήκαμε στη γέφυρα. Το γνωστό μέρος εδώ θέλω να δείξεις. Το δρόμο και εδώ έχει πάρα πολύ ζωή και μαγαζί και πάρα πολύ. Έχουμε έρθει στην ίσως πιο γνωστή πόλη της Λευκάδας και αυτό βέβαια είναι το Νιδρύ. Το Νιδρύ είναι αυτή η παραθαλάσσια πόλη πάρα πολύ κοντά στο Σκορπιό, το νησί του Ωνάση. Πρώην του Ωνάση, τώρα το έχει κάποιος Ρώσος. Είναι κάπου εδώ απέναντι. Το Νιδρύ είναι πάρα πολύ γραφικό. Έχει απέναντι αυτά τα νησάκια που είναι καταπράσινα, είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Το θυμάμαι από πολύ παλιά έτσι τόσο ωραίο. Και επίσης βέβαια το χαρακτηριστικό του είναι οι φοβερές ταβέρνες με ψάρια. Να πω ότι στη Λευκάδα έχει και πολύ καλά κρέατα, αλλά πραγματικά και οι ψαροταβέρνες του είναι τέλειες. Στον Ιδρύ θα φάτε πάρα πολύ καλά θαλασσινά και ψάρια. Το βράδυ σφίζει από ζωή. Τώρα βέβαια είμαστε στο λιμάνι που έχει πολλά πλοία που κάνουν κρουαζιέρες στις γύρω περιοχές. Αλλά χαρείτε το τώρα που είναι μέρα. Βλέπετε φυσικά τον ήρωα του Νιδρύου, τον Αριστοτέλη Ωνάση.
Πριν από λίγο γνωρίσαμε την κόρη της μαγείρισας του Ωνάση, η οποία δούλευε και αυτή στο Σκορπιό μέχρι που το πήραν οι Ρώσοι. Μας είπε απίστευτες ιστορίες. Δούλευε και η θεία της, ήταν καμαριέρα στο Σκορπιό. Μας είπε ιστορίες για τον Ωνάση, για τη Μαρία την Κάλλας, για την Τζάκη και για την κόρη του, για την κόρη της Χριστίνας στην Αθηνά. Μας έδειξε φωτογραφίες από αντικείμενα που της χάρισε και τα έχει σπίτι της που υπήρχαν στο Σκορπιό, τα σάκια, έπιπλα, βάζα, φωτιστικά, πάρα πολλά, έχουμε τρελαθεί. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί θέλω να πω ότι το Νιδρύ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Ωνάση, το μύθο του, την ιστορία του και όλα αυτά. Ακούσαμε ιστορίες από ντόπιους που τους έβλεπε εδώ και πουλάγανε παλιά στραγάλια και τους έλεγε διάφορες συμβουλές. Πάρα πολλά πράγματα. Αν σας αρέσει ο Ωνάσης και όλος αυτός ο κόσμος, αρθείτε εδώ και να μάθετε πάρα πολλά. Όπως έχετε καταλάβει, μάλλον δεν καταλάβατε γιατί δεν είδατε καλά, έχουμε έρθει στους καταράκτες. Οι καταράκτες είναι πίσω, αλλά τώρα δεν έχουν νερό γιατί δεν έβρεξε. Κανονικά εδώ τρέχει πολύ νερό, γεμίζει εδώ όλη η περιοχή νερό και κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι. Μέχρι τον Ιούλιο είχε νερό, τώρα δεν έχει. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Είμαστε στη χώρα της Λευκάνας, δίπλα στη γέφυρα. Και ξεσκίσουμε παρτίτσα, παγωτάκι και σοκολατίτσα από πάνω. Πεντανόστι μου! Παραλίες της Λευκάδας, το κάτισμα. Είναι αχανής όπως βλέπετε. Τα νερά είναι μπλε. Συνεχίζουμε να είμαστε στην παραλία το κάθισμα και πάμε να κάνουμε βουτιά μέσα στο ηλιοβασίλεμα. Εδώ τρώμε στον Άγιο Νικήτα,
στα ταβερνιά και κοντά στη θάλασσα. Εγώ τρώω μουσκαράκι στη πάνω με μακαρόνια. Και εγώ πιφτεκάκια. Ελληνική κουζίνα, τη λέξαμε. Και πίνουμε τοπικό λευκαδίτικο κρασί, βέρτσαμο ροζέ. Στην υγειά σας. Και τώρα ξεκινάει η κρουαζιέρα μας. Αναχωρούμε από τον Ιδρύ και πρόκειται να επισκεφτούμε τις πανέμορφες παραλίες της Λευκάδας, το φυσκάρδο της γειτονικής Κεφαλονιάς. Ναι, σε αυτές τις διακοπές πατήσαμε το πόδι μας και στην Κεφαλονιά και μία ατμοσφαιρική παραλία της Ιθάκης και στην επιστροφή θα θαυμάσουμε τα Περγκυπονήσια, δηλαδή το Μεγανήσι και τον μυθικό Σκορπιό. Καλώς ήρθατε στους Αγκρεμνούς, σε αυτή την σπουδαία παραλία όπως βλέπετε που έρχεσαι μόνο με σκάφος. Βεβαίως. Να σας πούμε ότι πριν στη διαδρομή σας δείξαμε και το ακροτήρι με το φάρο που είναι και το σημείο που λέγεται ότι από εκεί αυτοκτόνησε η Σαπφό. Τώρα αυτοκτόνησε, της γύρισε η βόμβα, δεν ξέρουμε. Λένε ότι αυτοκτόνησε από ερωτική απογοήτευση πάντως. Όλα εδώ, στο κανάλι μας θα τα μάθετε. Ελάτε! Τα νερά. Τα νερά είναι υπέροχα, είναι πιρκουάζ. Έχει κύμα σήμερα και εντάξει, έχουμε ζαλιστεί λίγο, αλλά είναι τόσο ωραία. Έχουμε κάνει μια μεγάλη βόλτα στο Ιόνιο και έχουμε βρεθεί στην Κεφαλονιά. Συγκεκριμένα στο Φυσκάρδο, σε αυτό το υπέροχο, πολύ αγαπημένο μου μέρος της Κεφαλονιάς. Είχα να έρθω πάρα πολλά χρόνια, το βρίσκω ακόμα πιο όμορφο, με τα υπέροχα μικρά σπιτάκια, τα χρωματιστά, τα ωραία εστιατόρια, τα ωραία μαγαζιά με γλυκά και καφέδες. Γενικά και η Κεφαλονιά είναι ένα πολύ ωραίο νησί. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εκεί ένα βίντεο, θα το επισκεφτούμε αναλυτικά. Πάρτε τώρα μία ματιά από το Φυσκάρδο, δωράκι στη Λευκάδα και τα λέμε. Ακολουθήστε μας.
Έλα, πες μας που είμαστε. Περπατάμε στο Πισκάρδο, παραλιακά. Σου αρέσει? Μου αρέσει πολύ. Και είχα δίκιο που έλεγα ότι είναι κούκλα. Είναι κούκλα, τα κτίρια είναι υπέροχα, με ωραία χρώματα. Από μακριά φαινόταν τόσο γραφικό και τόσο έτσι ζεστό και... Και μάλλον θαλπορεί, κλίστικο. Μιχάλη, τι ωραία πράγματα βλέπω. Λοιπόν, έχουμε καθίσει για ουζάκι, βέβαια βλέπετε το γάβρο το τηγανιτό, αλλά όταν έρθετε στην Κεφαλονιά, απαραίτητος θα δοκιμάσετε κεφαλονίτη και κρεατόπιτα. Είναι unique, είναι μια πίτα η οποία την κάνουν τέλεια, με κρέας, με διάφορα άλλα μέσα. Όπου αλλού την έχω φάει δεν είναι ίδια, μόνο στην Κεφαλονιά είναι ωραία. Παιδιά, μην το χάσετε αυτό το πιάτο, πραγματικά θα ξετρελαθείτε. Η Θάκη στην παραλία Χιόνι. Οι παραλίες στο Χιόνι, το γραφικό χωριό της Βόρειας Ιθάκης, έχουν υπέροχα πράσινα νερά και βότσαλο. Στη συγκεκριμένη, διαφημίζεται από τον οδηγό του κρουαζιερόπλοιου ότι έκαναν τον μπάνιο τους ο Οδυσσέας και η Πινελόπη. Αν θέλετε, το πιστεύετε. Εμείς τη βρήκαμε τόσο ατμοσφαιρική και ήσυχη που πραγματικά το πιστέψαμε. Στο σπήλαιο αυτό του Μεγανησίου υπάρχει ο θρύλος ότι κρυβόταν το υποβρύχιο Παπανικολής που έδρασε το 1940 ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα και τα Ιταλικά πλοία. Ο Σκορπιός είναι ένα άνυδρο νησί με άγρια βλάστηση που το 1963 αγόρασε ο διάσημος Έλληνας εφοπλιστής Αριστοτέλης Ωνάσης με καταγωγή από τη Σμύρνη. Έκτοτε η φήμη του ως ιδιωτικού νησιού συνδέθηκε με τη λάμψη της οικογένειας Ωνάση. Ο Ωνάσης μεταμόρφωσε το νησί. Άνοιξε δρόμους, φύτεψε δέντρα και έφτιαξε υποδομές. Το γνωστότερο κτίριο του Σκορπιού είναι το ροζ σπίτι που φιλοξένησε διασημότητες κάθε είδους. Όσο κρατούσαν οι αναπλάσεις, ο Ωνάσης είχε στο πλάι του τη Μαρία Κάλλας,
τη διάσημη Ελληνίδα Υψήφωνο. Όμως το 1968 έμελε να παντρευτεί στο παρεκκλήσι του Σκορπιού τη χείρα του Αμερικάνου Πρόεδρου Κένεντι, τη μετέπειτα Τζάκη Ωνάση. Γνωστό είναι το λιμάνι του Σκορπιού, όπου ο Ωνάσης άρεζε την περίφημη θαλαμιγό του Χριστίνα. Στο νησί βρίσκονται οι τάφοι της οικογένειας Ωνάση, του γιού του Αλέξανδρου και της κόρης του Χριστίνας. Το 2013 η κόρη της Χριστίνας, Αθηνά Ωνάση Ρουσέλ, μίσθωσε το Σκορπιό στην κόρη του Ρώσου εκατομμυριούχου Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Και πριν επιστρέψουμε στον Ιδρύ, περνάμε από το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, τη Μαδουρή, εκεί όπου μεγάλωσε και έζησε ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαουρίτης. Καλημέρα, πίνουμε καφέ στη Ράχη, στο χωριό Εξάνθεια, ένα ορεινό χωριό της Λευκάδας, με υπέροχη θέα στη θάλασσα και από εδώ ξεκινάνε τα παραπέντε. Τα είδατε και πριν. Είναι μια απότομη πλαγιά με μια εξαιρετική θέα. Για πες και εσύ, Μιχάλη, τις εντυπώσεις σου. Εντυπώσεις μου είναι οι καλύτερες. Να έρθετε και εδώ μια βόλτα για καφεδάκι, για φαγητό. Έχει και ωραίο εστιατόριο η Ράχη. Η Ράχη είναι μαγαζί, έτσι. Το χωριό είναι, λέγεται Εξάνθεια. Και νομίζω ότι είναι μια απαραίτητη στάση στην ωραία σας βόλτα στη Λευκάδα. Ακριβώς.
Πολύ δικαιολογημένα λένε ότι η Λευκάδα έχει από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Ναι, έχει. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία από τις ωραιότερες παραλίες της Λευκάδας, δηλαδή στο Πόρτο Κατσίκι. Ασύγνωστη παραλία, συγκλονιστικά νερά, υπέροχο τοπίο. Οπωσδήποτε αν έρθει η Λευκάδα, ένα μπάνιο στο Πόρτο Κατσίκι ή και δύο είναι απαραίτητα. Πες μας ποια παραλία είναι. Πριν σας πω, θέλω να δείξεις εκεί πάνω. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ένας μήλος παλιός. Και αυτός ο μήλος έχει δώσει το όνομα στην παραλία. Είναι η παραλία ο Μήλος. Είναι μια παραλία που έχει πρόσβαση μόνο μέσα από το βουνό, με μονοπάτι αρκετά δύσκολο. Όχι πολύ μεγάλο, λένε μισή ώρα περπάτημα. Από πού θα μας είπες? Από τον Άγιο Νικήτα! Μόλις μας πήρε το κύμα. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αξίζει να το κάνετε, σε αποζημιώνει η θάλασσα και το τοπίο. Είναι μια αρκετά νεανική παραλία, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη πρόσβαση, δεν έχει αυτοκίνητα, δεν έχει πολύ μεγάλους ανθρώπους, παιδάκια και όλα αυτά. Αυτά επακολουθώ. Είναι ήσυχα. Ταβερνάκι, κρασάκι σούπερ, τοπικό της Λευκάδας, γαβράκι καλαμαράκι. Τελευταίο βράδυ στη Λευκάδα, περάσαμε καλά. Αν περάσατε κι εσείς καλά, μπορείτε να μας κάνετε ένα like, ένα share, ένα... τι άλλο κάνουμε? Subscribe. Ένα subscribe στο κανάλι. Επίσης να χτυπήσετε και το καμπανάκι για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις. Αν δεν σας άρεσε όμως το βίντεο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ωραία η Λευκάδα. Να έρθετε παιδιά στο νησί. Σας αρέσαμε εμείς, δεν σας αρέσαμε, δεν πειράζει. Εσείς να έρθετε στο νησί να περάσετε τέλεια. Πιο καλά και από εμάς. Καλή μας όρεξη. Απολαμβάνουμε το ποτό μας. Σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι, ακριβώς μπροστά στο κύμα, στον Άγιο Νικήτα. Είναι πολύ ωραία, έχει τα ζεχτή κόσμος.
το καλύτερο μέρος για να τελειώσεις το βράδυ. Γεια σας. Ένα ποτάκι πριν πάμε για ύπνο είναι απαραίτητο όταν είμαστε διακοπές. Τρώμε, πίνουμε, χαλαρώνουμε. Αυτό είναι η Ελλάδα, αυτό είναι οι διακοπές στην Ελλάδα. Έτσι, το λέω για τους ξένους, οι Έλληνες το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Ξέρουμε να περνάμε καλά. Καλημέρα, τελευταίο πρωινό στη Λευκάδα. Απολαμβάνουμε ένα πολύ ωραίο πρωινό με υπέροχη θέα του Άγιου Νικήτα στο βάθος. Θα σας πω κι εγώ ένα γεια. Εδώ τελειώνει το vlog μας. Αφήστε μας σχόλια, κάντε μας like, subscribe και θα λέμε στον επόμενο προορισμό. Γεια σας!